Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Είμαι ο Θοδωρής και σήμερα θα δούμε το τέταρτο επεισόδιο της σειράς PUBG Hardware Challenge. Λοιπόν, είχαμε λίγο καιρό να τα πούμε. Γενικά γινόντουσαν διάφορα στη ζωή μου και στο gaming και γενικά δεν είχα όρεξη να βάλω κάμερες και να γράψω. Παρ' όλα αυτά, επιστρέψαμε. Και όσοι δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται, πηγαίνετε στα προηγούμενα επεισόδια να δείτε περί τίνος πρόκειται. So simple. Το hardware γενικά δεν το έχω αλλάξει ακόμα, αν και έχω τρελές ιδέες από αυτές που μου δώσατε στα σχόλια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από την HD7870 που είναι καινούρια κάρτα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Που κοστίζει. Να κάτσεις να δεις τον μπανεράκι ρε φίλε, αμάν όλα έτοιμα τα θέλεις. Και ένα τελευταίο disclaimer πριν περάσουμε στο zoom, δεν λέω σε κάποιον που δεν έχει τίποτα κάτσε και ψάξε μεταχειρισμένα, γιατί θέλει πολύ κόπο για να βρεις τιμές που να αξίζουν και να σου βγει το σύστημα στα 200-250 ευρώ περίπου, και ίσως κάποιος να θέλει να κινηθεί στα καινούργια δίνοντας 100 ευρώ περισσότερα και παίρνοντας περίπου παρόμοιες επιδόσεις. Για κάποιον όμως που έχει ήδη κάποια κομμάτια, μια motherboard 1150 ή κάποιες μνήμες DDR3, μπορεί να δει από εδώ πέρα και να πάρει ιδέες από αυτά τα επεισόδια του τι μπορεί να φτιάξει, τι μπορεί να χρησιμοποιήσει και αν αξίζει τον κόπο για αυτό που θέλει να πάρει. Όσον αφορά τις επιδόσεις, πατάω double click στο Player Unknown Battlegrounds. PUBG. Let's go for PUBG. PUBG άνοιξε. Άνοιξε PUBG. Καταρχήν να πω ότι έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω. Βλέπω ότι έχουν αλλάξει αρκετά το UI εδώ πέρα. Πάνω αριστερά έχετε τα στατιστικά. Για όποιον δεν ξέρει τι ακριβώς γράφει εδώ πέρα, μπορείτε να δείτε το βίντεο που θα δείτε κάπου στην οθόνη σας τώρα και από εκεί να πάτε και να δείτε τον οδηγό με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε το MSI Afterburner και το Riva Tuner για να σας δείχνει αυτά και στο δικό σας PC. Άνοιξε PUBG! Βλέπετε είναι ultra wide η οθόνη και την έχω κομμένη ώστε να μπορείτε να βλέπετε όντως 1080p, γι' αυτό βλέπετε τα black bars δεξιά και αριστερά. Πάω settings. Άνοιξε PUBG! Το very low. Τώρα κάποιοι ανεβάζουν τα texture σε medium κτλ. Παιδιά, οι ρυθμίσεις είναι καθαρά προσωπικό θέμα, δεν μένω σε αυτό. Εγώ τα βάζω όλα very low και από εκεί και πέρα, αν πιστεύετε ότι κάποια ρύθμιση θα δώσει κάτι καλύτερο, την κάνετε και παίρνετε κάτι καλύτερο από αυτό που σας δείχνω εγώ. Άνοιξε PUBG! Όλα very low λοιπόν, 1080p. Apply. Είναι ομαλό, 75-80fps, 88-96-95, 4GB χρήση RAM. Τώρα θα πέσω εδώ για τνά, για πολυνά, για λίγο νότια. Πηδάω. Γενικά όποτε λέω πηδάω, μην το παίρνετε στραβά, παιδιά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καλά είναι μέχρι τώρα. Παμπζ και εξαρτώ ψωμί. Εντάξει, έχουμε 60fps έτσι. Δεν κακό για μια τέτοια καρτούλα. Έχει ένα θεματάκι έτσι λίγο με το rendering, αλλά ψηλά πράγματα. Μην φανταστείτε και τίποτα ιδιαίτερο. Και φυσικά ότι εγώ θα πέφτω από τη μεριά που δεν έχει πόρτα, ρε φίλε. Όχι, έχει παράθυρο όμως. Για πάμε. Τι όπλο είναι αυτό, ρε. SLR. Πόσο καιρό έχω να παίξω πια. Εντάξει, είμαι σε σπίτι τώρα, βλέπουμε 69 τόσα FPS. Δεν νομίζω να χαλάει κανέναν. Σφαιρούλες, εδώ χάπια. Γιατί τα χάπια κάνουν καλό. Βγήκαμε και έξω. 65 plus FPS. Σε very low. 68. Έχει ψυχούλα 78-70. Ναι, όταν γίνονται κινήσεις και διάφορα πραγματάκια πέφτει στα 60. Αλλά κάτω από 58, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω δει ακόμη. Μ' αρέσει αυτό το πιστόλ. Του πιστόλ. Ακουμπάμε και 70-75, μπράβο, μπράβο, μπράβο 78-70 παιδί μου, μπράβο, μπράβο, δεν τα σκάσα, τσάμπα. Λοιπόν, για πρώτο run, πολύ αισιόδοξο, βλέπουμε 70 σε ανοιχτό περιβάλλον, πριν κλείσω πάω να πάρω το λουτάκι, να παίξω λίγο μάπες δηλαδή, πριν κλείσω αυτό το run, για να πάμε στο επόμενο run και να πέσουμε μέσα σε μεγάλη περιοχή όπου θα γίνει μαλλιοτράβηγμα. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, μην του μπάρεις τώρα, έλα, τα physics είναι τρομερά. Είναι ένα κλικ διαφορετικά από την πραγματικότητα. Για να δούμε, προλάβαμε. Ή θα τη ρουφήξουμε. Vest, backpack, level 3, επί 8 scope, MK14, 762, 762. Πω πω φίλε, ποιος είσαι, ο Σύφης ο πηδιοκάμπτης. Τώρα αυτό είναι πρόχειρο run και πήγα σε loot, άραξα, γέμισα τα όπλα μου, 70fps, δεν μου την έπεσε κανένας, το game όσο κάνω αυτή τη σειρά με τρολάρει. Πού είναι ο Κινέζος να με βαρέσει μέσα από το βουνό? Έλα Κινεζάκι, έλα Κινεζάκι. Εντάξει, ένας έξυπνος φίλος μου λέει: Τεό, πολύ καλή σειρά. Ξέρεις, δεν φαίνονται και πολύ τα FPS. Ρε φίλε, πες το τόσο καιρό, ρε φίλε. What the fuck. Οπ, πώς το έκανα αυτό? Μόνο εγώ μπορώ. Με τι καρδιά. Ω, άφησα το χέρι για να. Όχι, ρε μαλάκα. Από πού τη φάγαμε? A few moments later. Oh, τι είναι αυτό? Τι πάτησα? Ό,τι και να πάτησα. Αυτό ήτανε. Καλό το loot, αλλά δεν ήθελε. Καλά τα FPS για low. Πάμε για παραπάνω.
μέρες μας, πάμε να δούμε λίγο στα settings, να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο, medium, apply, close, start. Πάμε να δούμε σε 1080p medium, αν μπορούμε να πάρουμε λίγο κάτι παραπάνω. Γενικά ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος που θέλει να παίξει competitive παίζει σε low, ανεβάζουν ένα-δύο settings τέλος πάντων, τα έχω ρυθμίσει και εγώ στο δικό μου, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, και παίζει έτσι. Στο medium πάλι βλέπουμε πάνω από τα 60 χαρακτηριστικά τα νουμεράκια, 66-68 βλέπω τώρα. Πάμε να πέσουμε πεκάδο, la bendita, pecado, el pecado de la parecembre, por favor, don ton curvelos, mo de trevelos, aspero de los veros de la parecembre, dion. F. Πέφτουμε, πολύ smooth, 45 fps την πτώση, 42, 43, είμαστε εκεί στο 40 κάτι. Σε medium settings είμαστε στο 50. Εντάχει να πάρω ένα όπλο και να βγω ξεμάιντα να έξω λίγο να φάμε καμιά σφαιριά. Βγαίνω έξω πεκάδο, να δούμε νουμεράκια, είμαστε κοντά εκεί στο 50. Πέφτει εκεί 40 κάτι συνήθως, αλλά και μισά πόντο με σκηνήσεις του πόντικα, όπα τι φάγαμε εδώ από πίσω. Αυτά και για το medium. Νομίζω ότι είδαμε όμως αρκετά. Σε 720p δεν θα δοκιμάσω. Παρ' όλα αυτά, σε 1080p low που παίζουν οι περισσότεροι είχαμε 60-65+, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το παιχνίδι έπαιζε πολύ καλά. Ενώ σε 1080p medium settings το παιχνίδι ήταν και πάλι playable, απλά λίγο κάτω από τα 50 fps, 45-50. Διαβάζοντας τα σχόλιά σας, δεν δοκιμάζω τα υπόλοιπα παιχνίδια γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν σας απασχολούν και πάρα πολύ. Εφόσον παίζει το PUBG ούτως ή άλλως παίζουν και τα υπόλοιπα. Παρ' όλα αυτά, στα σχόλιά σας θέλω feedback για αλλαγές και ό,τι διαφορετικό θέλετε να δείτε σε αυτή τη σειρά. Εφόσον μπορώ να το υλοποιήσω, γιατί όχι να το κάνω και να το δούμε μαζί. Αυτά από εμένα, είμαι ο Θοδωρής, είδατε το 4ο επεισόδιο της σειράς PUBG Hardware Challenge και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά!